Συγγνώμη, κύριε Βούτση, συγγνώμη. Αλίμονο, τι θέλετε. Βεβαίως. Μηδενίζω το χρόνο σας, αλλά 6 και 1 δευτερόλεπτο σας σταματάω. Ορίστε. Θα περίμενα με ενδιαφέρον τον κύριο Υπουργό. Μετά από όλα όσα έχουν γίνει στη χώρα μας σε αυτό το τομέα και τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε και τους τελευταίους μήνες και με τα θέματα της Χρυσής Αυγής, να έρθει από αυτό το βήμα και με πολύ μεγάλη σοβαρότητα να μιλήσει και για τη δικιά του θητεία, για το δικό του τον απολογισμό και τον προγραμματισμό. Θα περιμέναμε πραγματικά με ενδιαφέρον να μας πει πώς επί 1,5 χρόνο, και ενώ για το σύνολο των θεμάτων για τα οποία φάνηκε η κυβέρνηση να αφυπνίζεται πριν από λίγους μήνες, ισχύει το τακτικός κοινοβουλευτικός έλεγχος εδώ, ο ίδιος έδινε απαντήσεις οι οποίες ξεκινήσαν ως καθησυχαστικές, ήταν όμως από ένα σημείο και ύστερα πλήρως από προσανατολιστικές. Και τον καλό πραγματικά κάποια στιγμή να φέρει από τα πρακτικά τις απαντήσεις που έδινε επί 1,5 χρόνο στα 280 κρούσματα τα οποία είχαν εμφανιστεί με εκθέσεις διεθνών οργανισμών, με εκθέσεις του συνηγόρου του πολίτη, με εκθέσεις των παρατηρητηρίων εναντίον της βίας κτλ. Τι ζούσαμε επί 1,5 χρόνο, τι συγκάλυψη υπήρχε απίστευτη. Όπως επίσης θα ήταν μια ευκαιρία και για τον ίδιο να μας πει πόσες ΕΔΕ διεκπεραιώθηκαν τα τελευταία χρόνια από αυτές που έχουν παραγγελθεί για ενδεχόμενα κρούσματα τα οποία έχουν υπάρξει αυταρχισμού από τις δυνάμεις καταστολής. Να μας πει επίσης, όταν του θέσαμε πέρσι που συζητάγαμε για τα στρατόπεδα φύλαξης, υποτίθεται, εμείς λέγαμε πως θα ήταν στρατόπεδα κράτησης και συγκέντρωσης, ότι το εξάμηνο θα περάσει, λέγαμε, κύριε Υπουργέ. Τι θα κάνετε? Θα πάμε στον 1,5, τα 2 χρόνια γεμάτα τώρα τα στρατόπεδα, έχει περάσει ο 1,5 χρόνος. Να μας πει για τις μηνύσεις που έλεγε ο ίδιος ότι θα υποβάλει στον Guardian, για τους βασανισμούς οι οποίοι είχαν υπάρξει σε Έλληνες πολίτες. Να μας πει για μία σειρά από πράγματα τα οποία συμποσούνταν στους 32 φακέλους τους οποίους πράγματι συγκροτούσε και εξοδίκως, διότι δεν ήταν αυτός ο υπουργός ο οποίος έπρεπε να κάνει την παραγγελία σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Ο ίδιος πήρε ανέσυρε τους 32 φακέλους όταν χρειάστηκε, χτυπάω ξύλο, να δολοφονηθεί ο Παύλος Φίσας για να του στείλει με την πολιτική παραγγελία σε σχέση με τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Αυτό όλο, αυτή όλη η αφήγηση που τον αφορά και προσωπικά, αφορά τα πεπραγμένα του ως θεσμικό πρόσωπο, θα περιμέναμε με την παρουσία του σήμερα εδώ να τον απασχολήσει. Ανταυτού, εντάξει, δεν θέλω να κριτικάρω την ομιλία ενός υπουργού ο οποίος περί άλλα αναφέρθηκε και με διάφορα, ας πούμε, χαριεντίσματα προχώρησε. Κοιτάξτε, δεν θα σας παρακολουθήσουμε. Και τώρα δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Δέδια. Εμείς η αριστερά φέραμε εδώ την πολιτική ξανά στη Βουλή και την ξαναφέραμε στο προσκήνιο. Όταν επί μήνες επιμέναμε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες και θέματα, όταν προχωρήσατε στις ενέργειες κατά της Χρυσής Αυγής χωρίς να υπάρχει γνώμη, γνώση, συζήτηση, ούτε μετά επί εβδομάδες μέσα σε αυτή την αίθουσα. Όταν κάναμε εμείς την πρόταση δυσπιστίας, όταν έγινε όλη η κίνηση αυταρχισμού, η δεύτερη κίνηση στην ΕΡΤ, εμείς πήραμε την πρωτοβουλία και ξαναφέραμε την πολιτική στο προσκήνιο και την αφαιρέσαμε από την επικίνδυνη έλικα που να μην ξαναπέσουμε του αίματος η οποία είχε αναπτυχθεί στη χώρα, όπου την πρωτοβουλία είχαν πάρει φασιστικές δυνάμεις αλλά και ανεξέλεγκτες δυνάμεις κουμπουροφόρων. Και η ελληνική κοινωνία μέσα σε αυτή τη βαθιά κρίση την οποία ζει, στην απόγνωση, στο φόβο,
είχε τα δελτία των 8 και όλες και όλα τα κανάλια να ασχολούνται προφανέστατα με τα συμβαίνοντα, με το αίμα, με τις δολοφονίες. Και η πολιτική είχε φύγει από τη μέση. Εμείς λοιπόν πήραμε την πρωτοβουλία για να ξανάρθει η πολιτική στο προσκήνιο. Και με αυτή την έννοια δεν θα σας παρακολουθήσουμε. Όπως δεν θα σας παρακολουθήσαμε όταν πρωταγωνιστήσατε, όχι μόνο εσείς, δεν θέλω να σας αδικήσω, στην περίφημη στρατηγική των δύο άκρων, την οποία την οδηγήσατε στα απότατα επικίνδυνα όρια της, μέσα στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου και για την οποία επίσης θα πρέπει να κάνετε τον απολογισμό σας και στην οποία σήμερα δεν αναφερθήκατε καθόλου. Αλλά μήπως αναφερθήκατε σε τι? Στο Δουβλίνο 1, στο Δουβλίνο 2, στο Δουβλίνο 3, όπου πήγατε? Πείτε μας τις στρατηγικές σας για τα θέματα ασφάλειας τα οποία θέσατε, για όλα τα υπαρκτά ζητήματα της χώρας, αντί να βαφκαλίζεστε με πεπαλαιωμένες, απειρχιωμένες και πλήρως απαξιωμένες θεωρίες περί μηδενικής ανοχής απέναντι στους πιτσιρικάδες και τους μαθητές που ήταν χθες στα προπήλαια. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, για 10 δευτερόλεπτα. Το λέω έτσι λιγάκι, ενδεχομένως να τσιγκλιστείτε, αλλά θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς, διότι χθες ήταν διαδηλώσεις για τιμή και σε μνήμη του δολοφονηθέντος Γρηγορόπουλου. Από το Δεκέμβρη εσείς κρατήσατε φωτιές, στάχτες, συμβάντα, γεγονότα. Έπρεπε να σας περάσει από το μυαλό, προβληματιστείτε έστω και τώρα τι κράτησε όλη η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, που κράτησε πρωτότυπες, ενέργειες, ξεσπάσματα, αφύπνιση σε όλη την Ελλάδα, εκατοντάδων χιλιάδων τότε μαθητών, πολιτιστικά δρόμενα και μία σειρά από συμβάντα. Οι κοινωνίες, έτσι προχωράνε. Σταματήστε να είστε, κύριε Νταβλούρο, σας Βούτσι, παρακαλώ. Κύριε Βούτσι, κύριε Βούτσι, τελειώστε τώρα, τελειώστε. Σας παρακαλώ, τώρα στο τέλος, σας παρακαλώ. Σταματήστε να εμπορεύεστε το φόβο. Σταματήστε να εμπορεύεστε το φόβο. Σε συνθήκες κρίσης η ελπίδα υπάρχει πρώτα απ' όλα μέσα σε αυτή την νεολαία.